Οι ομορφιές του βυθού στην παράκτια ζώνη του Μαλεβιζίου θα καταγραφούν και θα αναδειχθούν στο πλαίσιο σύμβασης που υπέγραψε ο Μενέλαος Μποκέας σε μια προσπάθεια ανάδειξης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και προώθησης του τουρισμού. Ουσιαστικά ξεκινάμε μια καταγραφή, αποτύπωση, έρευνα σε σχέση με το υποθαλάσσιο Μαλεβίζι, με τον πλούτο τον περιβαλλοντικό που έχουμε κάτω από τις θάλασσές μας, κατά μήκος της αυτογραμμής του Δήμου Μαλεβιζίου, έτσι ώστε να αποτυπώσουμε σε πρώτη φάση, να καταγράψουμε, να γίνει μια τεχνική έκθεση εκτίμησης του βυθού της περιοχής μας. Έμφαση θα δοθεί σε οικοσυστήματα μπλε άνθρακα στην παράκτια ζώνη, όπως είναι τα λιβάδια Ποσειδονίας, που αποτελούν οικότοπους προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και τη διατήρησή τους. Για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι και σύμφωνα με τους μελετητές που έχουμε ήδη συζητήσει, υπάρχουν πολύ όμορφες Ποσειδονίες που δεν τις γνωρίζει ο κόσμος. Και για μας είναι μια πρόκληση για να μπορέσουμε αυτό να το αναδείξουμε, να το προβάλλουμε, να το αποτυπώσουμε, να το δώσουμε στη νέα γενιά του τόπου μας και βεβαίως να το χρησιμοποιήσουμε και για τους σκοπούς της τουριστικής μας προβολής. Το έργο περιλαμβάνει την υποβρύχια αποτύπωση των δεδομένων, έρευνα βυθού, ψηφιακή φωτογραφική απεικόνηση και αποτύπωση με βίντεο, αλλά και τεκμηρίωση των υποθαλάσσιων οικοσυστημάτων στην ακτογραμμή του Δήμου Μαλεβιζίου. Αυτό φαντάζομαι σε συνδυασμό με το καταδυτικό τουρισμό. Ο καταδυτικός τουρισμός είναι μια προσπάθεια που συμπληρώνεται από το καταδυτικό πάρκο του Μονονάφτη, που βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια των εγκρίσεών του και λίγο πριν τη δημοπράτησή του. Το παραλιακό μας μέτωπο, το θαλάσσιο, το υποθαλάσσιο περιβάλλον, καταρχάς πρέπει να προστατευτούν. Αυτό είναι ο βασικός σκοπός μας. Και βεβαίως να αναδειχθούν μέσα από διάφορες δράσεις.